Γεια χαρά YouTube, δεύτερο επεισόδιο και σε αυτό το επεισόδιο θα σας πω πώς ξεκίνησα και πώς ήταν η βιομηχανία των ενηλίκων, ας την πούμε έτσι, τότε και σήμερα. Ξεκίνησα το 1999, όταν όλοι είχαμε τους πρώτους υπολογιστές και παίζαμε παιχνίδια. Δεν ήμουνα τόσο φανατικός των παιχνιδιών, ήμουνα φανατικός στο να ψάχνω πραγματάκια. Οπότε σαν παιδί της ηλικίας τότε, το 17 προς τα 18, μπήκα σε αυτά τα site που όλοι έχουμε μπει. Και όποιος λέει ότι δεν έχει μπει, λέει ψέματα. Μπήκα, είδα, αλλά επειδή όπως σας είπα είμαι παιδί που ψάχνω και είμαι και λίγο περίεργος, κάτω σε αυτά τα site είχε ένα σηματάκι που έλεγε Webmasters και είχε κάτι δολαριάκια αριστερά και δεξιά. Βλέπω τα δολαριάκια, λέω όπα, εδώ είμαστε. Τι είναι αυτό? Κάνω ένα κλικ και αυτό ήτανε. Από τότε μπήκα στον κόσμο του Webmaster, του Affiliate, της Adult Entertainment, όπως ήταν εκείνη την εποχή. Πώς δούλευε τώρα αυτό? Εκείνη την εποχή ήταν μια κοπέλα, ας πούμε, ήταν μια πορνοστάρ. Είχε ένα manager. Αυτός ο manager της έβρισκε μια εταιρεία, όπου αυτή η εταιρεία αναλάμβανε να βγάλει το content που λέμε σήμερα. Φωτογραφίσεις, βίντεο, κάποιες ταινίες που θα έπαιζε, οτιδήποτε γύρω από την εκάστοτε κοπέλα. Της έφτιαχνε και ένα site, το είχε στο πορτοφόλιο του και μετά πουλούσε εγγραφές. Τότε δεν είναι όπως σήμερα το OnlyFans που έχουμε φτάσει. Ήταν ένα το OnlyFans της εποχής, ας το πούμε. Δηλαδή κάθε κοπέλα είχε το προσωπικό της site όπου έκανες εγγραφή, πλήρωνες, έμπαινες μέσα και έβλεπες ό,τι υλικό είχε φτιάξει η εταιρεία. Βίντεο, φωτογραφίες, ημερολόγια, blogging, το οτιδήποτε. Αυτή όμως η εταιρεία έπρεπε να πάρει τις εγγραφές. Πώς θα τις έπαιρνε? Υπήρχαν οι webmasters, εμείς δηλαδή, οι μεταπολιτές, οι affiliates. Οπότε γραφόμασταν, παίρναμε το υλικό που μας έδινε η εταιρεία, το διαφημίζαμε και πουλάγαμε εμείς εγγραφές και παίρναμε το ποσοστό. Όπως δουλεύει σήμερα το affiliate. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ίδια λογική είναι, affiliation ήταν και τότε. Οπότε έτσι ξεκίνησα. Έφτιαξα τα δικά μου site, τις δικές μου galleries, έφτιαχνα τα βιντεάκια τα δικά μου. Πιο πολύ galleries έφτιαχνα, όπου τα έβαζα με κάποια προγράμματα ή χειροκίνητα σε άλλα site που έμπαινες μέσα κάθε μέρα και έχει διαφορετικές galleries για να βλέπεις, περιγραφές, όλο αυτό που κάνουν και σήμερα η βιομηχανία στα mainstream για τα affiliate. Και έτσι ξεκίνησα και πουλούσα εγγραφές. Έτσι δούλευαν και τότε. Δεν υπήρχαν όπως είναι σήμερα οι πλατφόρμες, τα Instagram, τα OnlyFans και αυτά, και κάθε κοπέλα θα μπορούσε από μόνη να κάνει δουλειά. Έπρεπε να βρει ένα manager, αυτός ο manager να βρει την εταιρεία, να επισυνάψουν μια συμφωνία, η εταιρεία να αναλάβει την κοπέλα, να της κάνει όλο το content με τις εταιρείες, τους φωτογράφους, τους editors, οτιδήποτε, όλο αυτό το concept. Τους έφτιαχναν το υλικό και αυτοί πουλούσανε, εμείς μεταπουλούσαμε, αυτοί πέρανε το ποσοστό, εμείς πέραμε το ποσοστό. Η κοπέλα είχε πάρει το συμβόλαιό της που είχε υπογράψει και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Έτσι δούλευε. Έτσι είχαν ξεκινήσει πιο μετά τα tubes site. Τα βιντεάκια που λέμε σήμερα. Κομματάκια, βιντεάκια, ανεβάζανε πάνω και έπαιρνε εγγραφές από γύρω-γύρω από τα μπανεράκια. Για να φτάσουμε στο σήμερα, όπου έχει φύγει όλο αυτό το κομμάτι και πια η κάθε κοπέλα, είτε είναι επαγγελματίας πορνοστάρ, είτε δεν είναι επαγγελματίας, αλλά είναι μια κοπέλα που γουστάρει τις φωτογραφίες, που γουστάρει το σώμα της, τον εαυτό της και θέλει να εκτεθεί και δεν έχει θέμα με αυτό. Έφυγε όλο αυτό, οι μεσάζοντες που λέμε, δηλαδή οι εταιρείες, οι μάνατζερ, όλοι αυτοί, και κάθε κοπέλα έχει γίνει πια brand. Δηλαδή είναι εντός αγωγικών το αφεντικό του εαυτού της. Οπότε τα site με τις πορνοστάρ έχουν ψιλοεξαλείψει, δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή υπήρχαν παλιά, τώρα δεν υπάρχουν εταιρείες που έχουν. Δηλαδή το θα κάνεις κλικ, θα πεις Jenna Jameson το site για να δεις φωτογραφίες και τέτοια. Έχει ψιλοεξαφανιστεί αυτό το concept. Γιατί πια η κάθε κοπέλα με ένα κινητό βγάζει φωτογραφίες, βγάζει βίντεο, βγάζει περιεχόμενο, το ανεβάζει OnlyFans, το ανεβάζει στα social και το πουλάει μόνη της. Δεν χρειάζεται κανένα μεσάζοντα, manager ή εταιρεία να της κάνει τη δουλειά. Σίγουρα όμως θα χρειαστεί ένα φωτογράφο για να της δείξει κάποια πράγματα, για να της βγάλει τις καλές φωτογραφίες, τους φωτισμούς, το editing σε κάποια βίντεο. Αυτοί δεν εξαλείψανε. Αυτούς τους έχει ανάγκη, τους χρειάζεται για να κάνει δουλειά. Εκτός αν κάτσει και χαλάσει πολλές ώρες να διαβάσει και, αλλά πάλι θα χαλάσει αυτές τις ώρες που θα είναι ποιοτικές για αυτή να φτιάξει content. Έτσι ξεκίνησα και εγώ, σαν webmaster. Έβρισκα δηλαδή μια εταιρεία, είχε ένα πορτοφόλιο με 5-6 site. Αναλόγως, είτε ήταν ατομικά με τις πορνοστάρ, είτε ήταν κάποιες σειρές που είχαν δημιουργηθεί τότε με το ταξί, οι γνώστες ξέρουνε. Είμαι το μπασίγνωστο πια καναπέ, το μαύρο καναπέ, που όλοι ξέρουμε τι είναι αυτό. Και εγώ έφτιαχνα galleries,
Ανέβαζα στα άλλα τα TPG, τα site, και κάθε μέρα γινόταν ένας χαμός. Τα γκαλέρις πηγαίναν από εδώ από εκεί, ψάχνανε κλικ από εδώ από εκεί, περίμενες, θα κάνεις πωλήσεις και το οτιδήποτε. Έτσι λειτουργούσε. Οι κάμερες υπήρχαν και τότε, τα live cam shows. Αλλά ήταν πιο. Ήταν δύο-τρεις μεγάλες εταιρείες και ήταν λιγότερο διαδεδομένο όπως είναι σήμερα. Αυτό βγήκε πιο μετά. Κάπου στην τελευταία δεκαετία ξεκίνησαν και οι κάμερες για να μπουν τόσο πολύ στη ζωή μας. Γιατί είναι αυτό που λέω. Η κάθε κοπέλα ήταν αφεντικό του εαυτού της. Δηλαδή, ήταν μια κοπέλα brand. Δεν χρειαζόταν να φτιάξει ένα δικό της site. Έφτιαχνε social media, ένα Twitter, ένα Instagram, ένα Facebook. Στο Facebook όχι τόσο πολύ, γιατί έχει πολύ σκληρούς όρους. Διαφήμιζε τον εαυτό της. Αυτόν τον κόσμο τον έπαιρνε, τον πήγαινε στο OnlyFans για να πουλάει εγγραφές. Αλλά πώς θα τη μάθει ο κόσμος, εφόσον είναι μόνο στο Instagram. Έμπαινε και στο πορτοκαλί site. Πορτοκαλί και μαύρο, ξέρετε ποιο είναι. Οπότε ήθελε κάτι για διαφήμιση. Όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν, εγώ βασικά όταν θέλω να αγοράσω ένα προϊόν, δεν κοιτάζω τα review, ούτε φωτογραφίες. Θέλω κάτι να το δω κάπως live. Οπότε μπαίνω στο YouTube και βλέπω πώς είναι, πώς λειτουργεί, πώς δουλεύει. Πώς είναι σε μέγεθος, οτιδήποτε. Με εικόνα και με κινούμενη εικόνα. Ποιο είναι το YouTube της Adult Entertainment? Το Pornhub. Οπότε, όλες οι κοπέλες έχουν φτιάξει και εκεί ένα προφίλ, βάζουν το υλικό τους. Θα πει κάποιος, το δίνουν δωρεάν. Ναι, κάποιο πρέπει να το δώσει δωρεάν. Αλλά το κάτι παραπάνω θα ψαχτείς και θα πληρώσεις για να το πάρεις κάτι παραπάνω. Αλλά είναι ένα YouTube για την Adult Entertainment. Δηλαδή, βλέπεις μια ταινία και λες, α, ποια είναι αυτή, αυτό το όνομα. Θα κάνεις εκεί ένα κλικ να δεις τι υλικό έχει. Γιατί στο προφίλ εκεί θα έχουν και τα social, έχουν και τα πάντα. Οπότε, φτιάχνουν ένα Pornhub για διαφήμιση. Έχουν τα social media για πιο mainstream, δεν μπορεί να βάλεις γυμνά. Εκτός από το Twitter που μπορεί να βάλεις γυμνά. Και όλους αυτούς τους στέλνουν πια στο OnlyFans. Ενώ παράλληλα, όσοι κάνουν και live cam shows, στα γνωστά πάλι site τα ξέρουμε, ακόμα περισσότερος κόσμος μαζεύεται από εκεί. Πολύ μεγάλο traffic οργανικό έρχεται από εκεί. Γιατί τις βλέπει ο άλλος, είναι αυτή που του αρέσει μια κοπέλα, κολλάει και σου λέει, θα ψάξω και το κάτι παραπάνω. Α, βρήκα το Instagram της εκεί. Α, θέλω και το κάτι παραπάνω. Μπαπ, θα πληρώσω και το OnlyFans. Έτσι λειτουργεί πια η βιομηχανία. Πιο παλιά τα κάναν άλλοι αυτά. Η κοπέλα έκανε μόνο τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τίποτα άλλο. Τώρα, οι ταινίες που είχαμε παλιά που αγοράζαμε DVD, που πια DVD δεν υπάρχει, ή που τα βλέπεις ελεύθερα online. Παλιά, ναι, βγάζανε εξτρά καλά λεφτά από τις ταινίες, γιατί κάθε εταιρεία έκανε ένα συμβόλαιο και γίνει και κάθε κοπέλα ή κάθε άντρας, κάθε ζευγάρι, κάθε οτιδήποτε, γίναγαν 4, 5, 10 ταινίες και πληρώνονταν πολύ καλά λεφτά. Πια έχουν ψιλοεκλείψει ταινίες, δηλαδή δεν κάθεται να δει ο άλλος μια ταινία. Οπότε είναι πιο πολύ για διαφήμιση, πιο πολύ για promotion της δικιάς σου δουλειά. Είναι βασικό αυτό που λέω, ότι η κάθε κοπέλα, είτε είναι γνωστή είτε είναι άγνωστη, γνωστή εννοώ κάποια γνωστή που είναι της δουλειά, η δουλειά της είναι να κάνει ταινίες τέτοιες, αλλά ή κάποια άγνωστη ή κάποιο ζευγάρι, στο Pornhub θα βρείτε άπειρα ζευγάρια, οι κοπέλες μόνος τους, οι γκέι, οι τρανς, οτιδήποτε, έχει γίνει ο καθένας brand του εαυτού του. Κάθεται, βγάζει ένα content, έχει ένα κοινό, ένα fan base, τον ακολουθεί και το κάτι παραπάνω που σου δίνει πρέπει να το πληρώσει για να το πάρεις. Αυτό είναι πάνω κάτω το πώς μπήκα στο mood της βιομηχανίας, πώς δούλευε τότε, πώς δουλεύει σήμερα. Στα επόμενα επεισόδια θα εξηγήσω πιο ειδικά, είτε για το OnlyFans, είτε για τα live camps, είτε για το content πώς θα το γυρίσουν, είτε το τι χρειάζεται, είτε για τον κόσμο που χρειάζεται γύρω από αυτά. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε, subscribe, καμπανάκι, like, αυτά τα γνωστά που δεν είμαι τόσο φαν εγώ σε αυτά, αλλά πρέπει να τα κάνουμε, γιατί αρέσουν στον αλγόριθμο του YouTube και θα μας ανεβάσουν και πιστεύω ότι μέσα από αυτά τα βίντεο δίνω value και δίνω απαντήσεις σε απορίες που έχουν όλοι, αλλά είτε ντρέπονται να ρωτήσουν, είτε έχουν ερωτήσει ανθρώπους που δεν ξέρουν και τους έχουν πει αλλαντάλλον. Εδώ σας λέω πράγματα που τα έχω ζήσει. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό ήθελα να κάνω αυτά τα βιντεάκια. Ό,τι σας λέω το έχω ζήσει. Έχω περάσει από όλα τα στάδια στο online entertainment. Στο online adult entertainment. Οπότε σας δίνω πρωτογενές περιεχόμενο. Δηλαδή, μέσα από τα δικά μου μάτια πώς τα έχω ζήσει και πώς τα έχω κάνει, σας δίνω υλικό.